αρχίζει σήμερα τις εργασίες του ομιλικός κύκλος για τέταρτη συνεχή χρονιά. Την πρώτη χρονιά διαβάσαμε Ιλιάδα, τη δεύτερη χρονιά διαβάσαμε Οδύσσια, την τρίτη κείμενα της ελληνικής γραμματείας, κυρίως του Πλουτάρχου, περί του Ήτου Ενδελφής, περί των εκλελιπότων θρηστηρίων, περί των υποτουθείου βραδαίως τιμωρουμένων και άλλα κείμενα, όπως το Συμπόσιο του Πλάτωνος, η Άλκηστης του Ευρυπίδου και σποραδικά ορισμένα σημαντικά κείμενα, αποσπάσματα και από αμφότερα τα ομιλικά έπι. Εφέτος θα μελετήσουμε ξανά την Ιλιάδα, διότι αυτή είναι η κατεξοχήν ελληνική παιδεία και με τα κείμενα αυτά αρχίζει κανείς και δεν πάβει καθόλου το βίο του να τα μελετά. Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με τα ομιλικά ζητήματα όπως τα αποκαλούν, ήταν ή δεν ήταν ο Όμηρος τυφλός, ήταν πραγματικό πρόσωπο, αν ήταν ο Οδυσσέας ή ο εγγονός του, γιατί έτσι χάνουμε την ουσία των ομιλικών επών. Τα ομιλικά έπι πρέπει να βγουν από το στενό περιβάλλον των φιλολογικών σχολών. Τα ομιλικά έπι δεν είναι μόνο ασυνέρετα ή ανώμαλα ρήματα, συζυγίες, σχήματα συντακτικά. Είναι ζωή. Τα ομιλικά κείμενα πρέπει να αναλυθούν από επιτελείο επιστημόνων γιατί κρύβουν ποικίλες γνώσεις. Από αστρονόμους, γεωλόγους, ψυχολόγους, γεωγράφους, ναυπηγούς, ιστορικούς, είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Και πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι ο Όμηρος επιβεβαιώνεται σε όποια έρευνα και αν γίνει. Οφείλουμε τιμή σε ανθρώπους σαν τον Evans, τον Σλίμαν, τον Derpfeld που έβγαλαν τα ομιλικά κείμενα από το χώρο του μύθου και τα ενέταξαν στο χώρο της ιστορίας. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα πρόσωπα αυτά δεν είναι μυθικά, απλώς είναι πάρα πολύ παλαιά. Άπαντες οι Έλληνες συγγραφείς αναφέρονται στον Όμηρο. Κανείς από αυτούς δεν μιλά για τα πρόσωπα σαν να ήταν μυθικά, δηλαδή ανύπαρκτα. Αντιθέτως, κάθε πόλη έχει τον ιδρυτή της και πολλοί βασιλικοί οίκοι έλκουν την καταγωγή τους από τον Θησέα, τον Ηρακλή, τον Οδυσσέα κλπ. Ο μύθος, η λέξη μύθος, είναι λέξη πολύ σήμαντη. Έχει πολλές σημασίες. Σημαίνει λόγος, αυτό που λέμε τα λόγια. Σημαίνει ομιλία, δημιουργία. Σημαίνει διήγηση, απόκριση, επίπληξη, προσταγή, επίσης προτροπή, δέηση, ευχή και διανόημα. Τα επίθετα που συνοδεύουν τη λέξη μύθος είναι πάρα πολλά, στα ομιλικά έπι πάντα. Είναι μιλίχιος, πυκνός, κερδαλαίος που σημαίνει δόλιος, χαλεπός, δηλαδή σκληρός, δύσκολος λόγος, απεινής, υπερφύαλος, κρατερός, δηλαδή ισχυρός, στιγερός, θυμαλγής, αυτός ο λόγος που πονά, ήπιος, άκρητος, δηλαδή χωρίς κριτική σκέψη. Η μυθολογία είναι η διήγηση αρχαίων παραδόσεων, δηλαδή παλαιών ιστοριών. Στην πραγματικότητα είναι επιστήμη. Υπάρχουν όμως και άλλες λέξεις με τις οποίες πολλές φορές συγχαίεται ο μύθος, κακώς. Είναι η λέξη αλληγορία που σημαίνει υπαινικτική ομιλία, εικονική διατύπωση, έκθεση πράγματος υπό μορφή άλλου με ηθικό συμπέρασμα, όπως είναι η εσώπιη μύθη. Είναι το μύθευμα, η φανταστική ή πλαστή ιστορία. Και είναι και το παραμύθι, ο παράμυθος δηλαδή παρά τον μύθο, δηλαδή η παρένεση, η ενθάρρυνση, ο καταπαραϊντικός λόγος, η παρηγοριά. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τον μύθο όπως λέγεται στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Ορισμένοι κύκλοι έχουν την πεποίθηση ότι ορισμένοι κύκλοι και τον λόγο των οποίων εκφράζει ο κύριος Λούβαρης στη μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια του Δρανδάκη, ο οποίος είναι καθηγητής, ήταν, δεν ζει πλέον, καθηγητής της εισαγωγής και ερμηνείας της Καινής Διαθήκης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πιστεύουν ότι, και έχουν την πεποίθηση ότι η ομηρική ποίηση ουδέποτε έγινε ζωντανό κτήμα της ψυχής του λαού. Αυτή η πεποίθηση είναι εντελώς ψευδής. Απέχει από την αλήθεια πάρα πολύ, γιατί όντως η ομιλική ποίηση υπήρξε ζωντανό κτήμα της ψυχής του λαού, γιατί αλλιώς ο Πλάτων δεν θα έλεγε την περίφημη φράση του «αληθώς ο ποιητής αυτός πεπέδευκε την Ελλάδα». Ούτε ο Αριστοτέλης θα δίδασκε τον Όμηρο στον Αλέξανδρο δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Σε όλα του τα έργα ο Αριστοτέλης έχει συνεχείς παραπομπές από τον Όμηρο. Και κάτι άλλο που αποδεικνύει ότι πραγματικά η ομιλική ποίηση υπήρξε ζωντανό κτήμα της ψυχής του λαού
είναι η λαογραφία. Το βιβλίο στο οποίο βρήκε την ιστορία αυτή είναι το Αθάνατο νερό του Κώστα Ρωμαίου. Είναι ανάμεσα στις λαογραφικές παραδόσεις, αναφέρεται και μία που έχει συλλέξει ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, αφορά τον Άγιο Ηλία και την συνήθεια των Ελλήνων να γιορτάζουν, να λατρεύουν μάλλον τον Άγιο Ηλία στις κορυφές των ναών, των βουνών. Ο Άγιος Ηλίας ήταν ένας ναύτης, γράφει, λέει ο Καρκαβίτσας, σε καράβι που δεν είχε πανιά, παραταξίδευε μόνο με κουπιά. Τραβούσε διαρκώς κουπί και ούτε για ψωμί δεν δούμενε καιρός. Την ώρα του φαγητού την περνούσε μια κουπιά και μια δαγκωματιά. Βαρέθηκε πια αυτό το μαρτύριο, ώσπου κάποτε πήρε στον ώμο το κουπί και ρωτούσε τι είναι τούτο. Όσο του έλεγαν το κουπί, όλο και ανέβαινε. Από εδώ, από εκεί, ρωτάει σε ένα χωριό που ήταν κατάκορφο στο βουνό. Πώς το λένε τούτο? Ξύλο του λένε. Δόξασε ο Θεός, λέει ο Ηλίας. Στένει ολόρθο το κουπί, χτίζει μια καλύβα και αποφασίζει να μείνει εκεί όλη του τη ζωή. Για τούτο τον Ηλία τον βάζουν πάντα στα ψηλώματα. Αν θέλει να βρει κανείς την πηγή της ιστορίας αυτής, μπορεί να την αναζητήσει στο Λάμδα, στη Λάμδα ραψοδία της Οδύσσιας που ονομάζεται Νέκια. Εκεί ο Οδυσσέας κατεβαίνει στον κάτω κόσμο για να ζητήσει χρησμό από τον Τηρεσία, τον Μάντη Τηρεσία, ο οποίος εξακολουθεί να δίνει μαντίες και μετά το θάνατό του. Εκεί λοιπόν τον ρωτά πώς μπορεί να εξηλαιωθεί από τον Ποσειδώνα. Και ο Τηρεσίας του δίνει αυτή τη συμβουλή, να πάρει ένα κουπί στον ώμο του και να ανεβαίνει το βουνό και όταν βρει κάποιον ο οποίος δεν θα ξέρει τι είναι, εκεί θα σταματήσει και θα χτίσει ιερό στον Ποσειδώνα για να εξηλαιωθεί. Όπως αντιλαμβανόμαστε, όντως είναι η ψυχή του λαού τα ομηρικά έπι. Και επίσης πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτός ο Άγιος Ηλίας, το όνομα του οποίου προέρχεται από τον ήλιο, κατά παραφθορά της λέξης, δεν έχει καμία σχέση με τον προφήτη Ηλία της Παλαιάς Διαθήκης. Κάποιος μπορεί να πει, εδώ ο κόσμος χάνεται και εσείς περνάτε την ώρα σας ανώφελα, διαβάζοντας ομηρικά έπι. Η μελέτη της ελληνικής γραμματείας είναι η κατεξοχήν παιδεία. Την διδάσκονται στα σοβαρά πανεπιστήμια. Την έχουν κτήματος οι πλέον πεπαιδευμένοι άνθρωποι όλων των εποχών. Δεν ξεπεράστηκε ποτέ και δεν αντικαταστάθηκε από καμία άλλη παιδεία, διότι αυτό δεν γίνεται. Είναι ό,τι ανώτερο, ό,τι εκλεκτότερο. Δεύτερον, παρέχει απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα, σε όλα τα ζητήματα, όχι μόνο επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά περισσότερο επειδή ο άνθρωπος παραμένει ο ίδιος και αργά ή γρήγορα αντιμετωπίζει τις ίδιες καταστάσεις. Είναι ωφέλιμο λοιπόν να δούμε πώς αντιμετώπισαν οι πρόγονοί μας ένα ζήτημα, πώς έλυσαν ένα πρόβλημα μπροστά στο οποίο βρισκόμαστε εμείς σήμερα. Όλα αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας, η καταστροφή της, η λαιλασία του δημοσίου πλούτου, η καταστρατήγηση νόμων και θεσμών, η επέλαση των εχθρών, έχουν ένα καλό. Μας ενεργοποιούν, ξυπνούν το ενδιαφέρον μας, μας συσπηρώνουν. Η Ιλιάδα μας παρέχει ένα θαυμάσιο παράδειγμα. Έρχεται μια στιγμή όταν ο Αχιλλέας έχει αποσυρθεί από τη μάχη μαζί με τους μυρμιδόνες του. Ο Αχιλλέας φτάνει στο Ήλιον με 50 καράβια. Από 50 μαχητές να έχει το κάθε καράβι σημαίνει 2.500 κόσμος, οι οποίοι αποσύρονται μαζί του. Και τότε οι Τρώες επελάβουν, περνούν το πεδίο που χωρίζει την πόλη, το Ήλιον δηλαδή, από το στρατόπεδο των Αχαιών, περνούν την Τάφρο και το τείχος των Αχαιών και βάζουν φωτιά στα καράβια. Τότε οι Αχαιοί αποφασίζουν να αμυνθούν και ξεκινούν τον πόλεμο. Είναι μία νύχτα η οποία αρχίζει στο τέλος της Θήτα Ραψοδίας, στο στίχο 485, και τελειώνει στο Κάπα, στο τέλος της Κάπα Ραψοδίας, κατά την οποία νύχτα αυτή κανείς δεν κοιμάται και όπου όλα ίστανται επί ξηρού ακμής. Είναι μια παροιμία που έχει μια φράση παροιμιώδης που έχει μείνει μέχρι σήμερα. Σημαίνει στην κόψη του ξηραφιού. Όλοι ξαγρυπνούν και συνεδριάζουν και τελικά αποφασίζουν ένα στρατήγημα. Να ενδυθεί τα όπλα του Αχιλλέως ο Πάτροκλος. Να μεταμφιεστεί σε Αχιλλέα και να αποθήσει τους Τρώες. Το κατόρθωμα επιτυγχάνει, όμως σκοτώνεται ο Πάτροκλος.
Και αυτό είναι που κάνει τον Αχιλλέα να κατέβει ο ίδιος στο πεδίο της μάχης και να ηγηθεί του πολέμου. Ζούμε παρόμοιες καταστάσεις. Θα μου πείτε, δεν βλέπετε πουθενά τον Αχιλλέα. Ούτε και εκείνοι τον έβλεπαν, γιατί είχε αποσυρθεί. Κι αν ο Αχιλλέας είναι ένας από εμάς, κι αν ο Αχιλλέας βρίσκεται κρυμμένος μέσα μας, το ίδιο πάθαμε και κατά τους περσικούς πολέμους. Η μάχη του Μαραθώνα, η ναυμαχία της Σαλαμίνος, έγιναν σε ελληνικό έδαφος και οι καταστροφές των ελληνικών εδαφών δείξαν τεράστιες από όπου περνούσαν οι περσικές ορδές. Το ίδιο πάθαμε και κατά την Τουρκοκρατία, κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, τους δύο παγκόσμιους πολέμους. Στο Βυζάντιο μέχρι και το όνομα Έλλην ήταν υποδιωγμόν, υπήρξε αιτία θανάτου. Όμως επιζήσαμε και σήμερα αποκαλούμαστε Έλληνες. Επιζήσαμε από χιλιάδες διωγμούς. Το χώμα που πατάμε δεν είναι χώμα. Είναι η σκόνη από τα οστά των προγόνων μας. Είναι το αίμα τους. Το παρελθόν δεν είναι νεκρό. Δεν είναι καν παρελθόν. Στην πραγματικότητα δεν είναι καν παρελθόν. Είτε παιδες Ελλήνων, νυν υπερπάντων αγών.